Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτή τη διανομή εδώ, η οποία πάλι έχει δύο πράγματα θεωρητικά στην αγορά και κάποια θέματα λίγο εκτέλεσης. Είναι η περίπτωση που έχουμε το χέρι ομαλής κατανομής 18-19 πόντων. Το θέμα είναι πώς χειριζόμαστε αυτό το χέρι, το ξέρουμε όλοι, δηλαδή ανοίγουμε ένα καρό, απαντάει ο σπίτης μας μία κούπα και επαναδηλώνουμε δύο χωρίς ατού. Και αυτό που έχουμε πει είναι ότι το 2 χωρίς ατού είναι δυνατή αγορά και είναι forcing για τη μάνς. Έχουμε συζητήσει γιατί. Και αυτό που με ανησυχεί εμένα και θα ήθελα γενικότερα να ξέρετε με το συμπαίχτη σας είναι τι γίνεται με τη συνέχεια της αγοράς μετά το 2 χωρίς ατού. Γιατί λέμε ότι είναι forcing για τη μάνς και επειδή έχουμε μάθει το new minor forcing για το 1 χωρίς ατού, κάποιοι νομίζουν ότι ισχύει και στο 2 χωρίς ατού, ενώ δεν ισχύει. Τι πρέπει να ξέρουμε για την επαναδήλωση 2 χωρίς ατού σε αυτή την περίπτωση? Γιατί ο παίκτης αυτός δεν είπε τις πίκες του, είναι το πρώτο θέμα. Και νομίζω ότι θυμάστε ότι δεν μπορεί να πεις τις πίκες σου όταν έχεις ομαλή κατανομή 18-19, γιατί αν επαναδηλώσεις μία πίκα είναι 12 μέχρι 17 και αν επαναδηλώσεις δύο πίκες είναι 12 μέχρι 20, 18 μέχρι 21 με ανώμαλη κατανομή. Οπότε ξέρουμε ότι το 2 χωρίς ατού μπορεί να έχει τετράφυλλη πίκα. Αυτό δεν πειράζει γιατί θα το βρούμε μετά. Το βασικό είναι ότι το 2 χωρίς ατού δεν πασάρεται, είναι forcing για τη μάνα. Και από εκεί και πέρα οι συνέχειες του συμπαίχτη είναι φυσικές αγορές και forcing. Αυτός είναι ο απλός τρόπος να συνεχίζεις μετά το 2 χωρίς ατού. Υπάρχει και ένας πιο σύνθετος τρόπος μετά το 2 χωρίς ατού να συνεχίζεις με transfer. Αυτόν θα το κάνουμε σε κάποια μαθήματα πιο προχωρημένων που είναι λίγο πιο εξειδικευμένα. Αυτό που πρέπει να ξέρετε εσείς, αν το δούμε σε δύο διανομές σήμερα, είναι ότι μετά το 2 χωρίς ατού, ο συμπαίχτης είναι υπεύθυνος να βρει το είδος του συμβολέου. Δεν σημαίνει ότι ο ένας λέει 2 χωρίς ατού και ο άλλος λέει 3 χωρίς ατού και τελειώσαμε. Πρέπει να βρει το fit. Θέλω να σας πω δύο κοινά λάθη που κάνετε σε αυτή την περίπτωση, να σας τα θυμίσω, γιατί είναι πολύ κοινά και τα βλέπω στους αντιπάλους μου στα τραπέζια καθημερινά. Δύο δουλειές λοιπόν θέλω να σας θυμίσω. Πάει η αγορά λοιπόν, ένα καρό, μία κούπα, δύο χωρίς ατού. Και ο απαντών αγοράζει τρεις πίκες. Αυτό το τρεις πίκες τι δηλώνει? Είστε σίγουροι ότι ξέρετε ή μήπως νομίζετε κοινό λάθος ότι το τρεις πίκες είναι 5-4? Είναι κανείς που είναι σίγουρος ότι αν το συμπαίχτης του το αγοράσει έτσι θα ξέρει τι έχει ο συμπαίχτης του? Πονηρή ερώτηση είναι αυτή. Έχει πεντάφυλλη πίκα. Έχει απαντήσει μια κούπα στην αρχή. Δεν έχει απαντήσει μία πίκα, οπότε η πίκα του θα ήταν 5 που είναι ακριβή. Έχει απαντήσει μία κούπα το φτηνό και έχει πάει 3 πίκες το ακριβό. Οπτικά κάποιος θέλει να νομίζει 5-4. Βλέπω μία σωστή απάντηση. Αυτό εδώ, ειδικά μετά το 2 χωρίς ατού και μόνο τότε, δεν είναι 5-4, σημαίνει 2 τετράδες. Πάμε λοιπόν να το γράψουμε, να το κρατήσουμε, να το δούμε λίγο. Ένα, μου σβήνεται αυτό αλλά θα το φτιάξω. Λοιπόν, ένα καρό λοιπόν είπαμε, μία κούπα, φτηνό, όχι μία πίκα, μία κούπα, δύο χωρίς ατού, τρεις πίκες, δηλώνω ότι η κούπα μου δεν ήταν πεντάφυλλη. Γιατί αν η κούπα είναι πεντάφυλλη, την ξαναλέμε την πεντάφυλλη. Δεν λέμε το τρεις πίκες. Αυτό είναι ακριβώς 4-4. Τέσσερις κούπες ακριβώς και τέσσερις πίκες ακριβώς. Και 6 συν πόντους. Αυτό δεν μας πειράζει. Οι πόντοι είναι πάντα 6 συν. Δεν υπάρχει τρόπος μετά το 2 χωρίς ατού να δείξει αμέσως τους πόντους στο συμπαίχτης. Είναι 6 συν. Γιατί αυτό που προέχει είναι να βρεθεί το fit. Αυτή είναι μια ακολουθή αγορών που δεν την έχουμε. Δηλαδή βλέπω ότι αν το αναπαντάτε με 4-4 τα μαζέρ, στο 2 χωρίς ατού του συμπαίχτη, κομπλάρετε και λέτε 3 χωρίς ατού. Λέτε έχω 4-4.
Και έτσι χάνεται το fit. Όχι το fit στις κούπες, γιατί κούπες δεν έχει αφού λέει δύο χωρίς ατού. Χάνεται το fit στις πίκες που έχει τέσσερις. Αυτό είναι το ένα κοινό λάθος. Το άλλο κοινό λάθος που γίνεται είναι το εξής που δεν θα έπρεπε, αλλά παρόλα αυτά το βλέπουμε και στην Open να γίνεται. Ένα καρό, μία κούπα, δύο χωρίς ατού, τρεις κούπες. Αυτό τι είναι τώρα? Γιατί το λέω κοινό λάθος? Αυτό είναι μια απλή αγορά η οποία λέει εγώ έχω πέντε φύλλα στις κούπες. Εσύ πόσα έχεις? Προφανώς το ανάλογα το πόσα έχεις θα δούμε τι θα απαντήσεις. Αυτό λοιπόν εδώ δεν δείχνει έχω έξι φύλλα στις κούπες. Γιατί αν έχω έξι φύλλα στις κούπες δεν με νοιάζει πόσα έχεις. Έχεις εσύ δύο. Αν έχω έξι φύλλα στις κούπες ξέρω να πω τέσσερις κούπες. Αυτό λοιπόν λέει έχω πέντε φύλλα στις κούπες. Έξι συν πόντους. Γιατί και 13 πόντους να έχω, πάλι αυτό πρέπει να πω για να βρω το fit για να δούμε μετά αν θα πάω για σλέμ. Αυτό λοιπόν δεν έχει άλλο όριο πόντων. Καλά, ήρθες πρωί-πρωί να μας πεις μια διανομή εκτέλεσης για να μας αγωπείς αυτό που το ξέρουμε. Αυτό εδώ είναι το πρώτο κοινό λάθος και ακόμα και αυτοί που ξέρουν ότι το τρεις κούπες δηλώνει πεντάφυλλο, δεν έχουν καταλάβει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτός που λέει τρεις κούπες μπορεί να έχει πεντάφυλλο κούπα και τετράφυλλο πίκα. Δεν μπορεί να το πει. Γιατί αν έλεγε τρεις πίκες είναι 4-4. Και καλά κάνει και δεν μπορεί να το πει. Γιατί καλύτερα αν βρεθεί φίλ της πίκες, σε αυτή την περίπτωση του 5-4, που το ξέρουν όλοι το 5-4 του, καλύτερα να γίνει μορ. Να εκτελέσει ο συμπαίχτης του αν έχει τετράφυλλο πίκα ο συμπαίχτης. Ένα λοιπόν που δεν έχετε ακόμα συνειδητοποιήσει είναι ότι τρεις κούπες δεν αρνείται τετράφυλλο πίκα. Και το άλλο που δεν έχετε συνειδητοποιήσει και δεν το έχω δει σχεδόν κανένα το κάνει σωστά, είναι ότι αφού αυτό το τρεις κούπες δεν έχει ένα όριο πόντων και μπορεί να θέλει και σλέμ, μπορεί απλώς να θέλει το fit για τη μάνς, αλλά μπορεί να θέλει και σλέμ παραπάνω, γιατί μιλάμε ότι ο ένας ήδη έχει 18-19. Αυτό που δεν έχετε συνειδητοποιήσει είναι τι πρέπει να αγοράσετε αν έχετε τρίφυλλο κούπα. Ότι αν έχετε τρίφυλλο κούπα δεν πρέπει να αγοράσετε τέσσερις κούπες γιατί χάνεται ο χώρος. Οπότε λοιπόν, σας το σημειώνω εδώ σαν ένα πρωινό σκονάκι που μας αρέσει. Μετά το τρεις κούπες που λέει έχω πέντε κούπες και να δούμε τι θα κάνουμε και είναι forcing, εδώ έχω τις εξής απαντήσεις με τη σειρά. Αν έχω τετράφυλλη πίκα θα την πω τώρα γιατί δεν την είχα πει πριν. Τρεις πίκες λοιπόν σημαίνει έχω τετράφυλλο. Το ότι έχω τετράφυλλο πίκα δεν σημαίνει ότι απαραίτητα τον νοιάζει τον άλλον, αλλά μπορεί να έχει τετράφυλλη πίκα ο άλλος. Αν έχουν 5-3 fit και 4-4 fit, πρέπει να παίξουν το 4-4 fit, στο οποίο θα είναι εκτελεστής ο δυνατός. Βασικό αυτό. Οπότε το 3 πίκες σημαίνει έχω τετράφυλλο πίκα. Πρώτο πράγμα. Και αν έχω και τρίφυλλο κούπα, μπορώ να σε διορθώσω μετά. Άρα το 3 πίκες είναι έχω τετράφυλλο πίκα. Το 3 χωρίς ατού σημαίνει όχι τετράφυλλο πίκα, όχι τρίφυλλο κούπα. Σημαίνει όχι τετράφυλλο πίκα, όχι τρεις κούπες. Το γράφω έτσι για να χωράει. Και τώρα πάμε τι κάνω αν έχω τρεις κούπες. Με τρίφυλλο κούπα λέτε δεν είναι πολύ αντιοικονομικό να πω τρεις κούπες, τέσσερις κούπες. Αφού πάμε που πάμε για μάνς. Άρα με τρίφυλλο κούπα ξεκινάω και κάνω το πρώτο control qubit στη στάθμη 4. Όχι πίκες, τέσσερα σπαθιά ή τέσσερα καρά. Όπου εκεί πέρα τι δείχνω, τους άσους, τον άσο και το ρίγαμο. Και προφανώς άμα προσπεράσω τα σπαθιά, σημαίνει ότι δεν έχω άσο το ρίγα σπαθί. Είναι μία τζάμπα πληροφορία, την οποία οφείλεται να τη δίνετε στο game forcing. Και σας θυμίζω λοιπόν τώρα, γιατί με το ρωτήσατε, αλλά μάλλον δεν το προλάβατε, το έλεγα στην αρχή. Σας θυμίζω τώρα ότι όταν έχω 18-19 ομαλή κατανομή, είναι αυτό που ξεκίνησα στο μάθημα, δεν μπορώ να δηλώσω τις πίκες μου, γιατί το jump shift απαιτεί πάντα ανώμαλη κατανομή. Δηλαδή μια αγορά η οποία θα ήταν... Πώς θα τη γράψουμε τώρα... Μια αγορά η οποία θα ήταν ένα καρό, τη βάλω εδώ με άλλο χρώμα, ένα καρό, μία κούπα, δύο πίκες,
Αυτό εδώ είναι jump shift και είναι πάντα ανώμαλη κατανομή. Αυτό είναι πάντα 5-4 τουλάχιστον. 6-4, 7-4, το δεύτερο 4. Και πολύ ακραία περίπτωση μπορεί να είναι και 6 καρά, 3 πίκες που θες να δείξεις τους πολλούς πόντους σου και να έχεις κάνει ψεύτικο jump shift. Πάντως αυτό είναι πάντα ανώμαλη κατανομή. 5 συν 4. Πολύ σπάνια μπορεί να είναι και 3 πίκες, αλλά το πρώτο είναι σίγουρα 5 συν. Δεν υπάρχει jump shift προς τα μπροστά, το οποίο να είναι με 4-4. Απαγορεύεται. Εκτός αν έχεις την τριχρωμία 3 τετράφυλλα και σόλο, αλλά την τριχρωμία 3 τετράφυλλα και σόλο δεν θα την είχες ανοίξει ένα καρό με σόλο κούπα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Άρα αυτό είναι jump shift ανώμαλη κατανομή 18-21. Είναι αυτόματο το πακέτο ότι αν έχω ομαλή κατανομή 18-19, είναι σαν ένα κουμπί που πατάω. Μετά την απάντηση του συμπαίχτη, πάντα λέω δύο φορές ατού. Γιατί δεν μπασάρεται και είναι το πιο βολικό για να κάνουμε διάφορα μετά. Οπότε, αυτό εδώ το κρατάτε γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό, εύκολο, που δεν το ξέρετε. Επίσης, αν μετά το 2 χωρίς ατού, ο απαντών π μην ερ είναι φυσική αγορά και δηλώνει 5-5, κρατάτε ότι μετά το 2 χωρίς ατού, λοιπόν, οι αγορές είναι φυσικές. Η μόνη παράλογη που δεν κολλάει οπτικά είναι αυτή εδώ, η πρώτη που σας την έγραψα εδώ. Γιατί λέει τρεις πίκες και δεν σημαίνει 5-4, είναι το μόνο που σημαίνει ακριβώς 4-4. Μάθετε το, γιατί όσο δεν το μαθαίνετε, τόσο θα χάνετε το φύτι στις πίκες. Και γιατί επιμένω, γιατί πολλές φορές κάνω αυτή την αγορά τρεις πίκες και ο συμπαίκτης μου λέει τέσσερις κούπες. Και βάζω πάντα τα κλάματα, γιατί λέω με το που θα μου πει τέσσερις κούπες, παίζω στο 4-3. Και λέω αμάν πια δεν το μάθε. Τι είναι αυτό που πρέπει να μάθει? Ότι αν ο απαντών έχει πεντάφυλλη κούπα, μετά το 2 χωρίς ατού θα πει πρώτα την πεντάφυλλη κούπα του, γιατί είναι φόρσινη αγορά. Αυτό είναι που πρέπει να μάθετε, το δύσκολο. Κάντε ένα κόπο να το θυμηθείτε, γιατί κοιτώντας γύρω γύρω, αυτό που είναι μια τόσο εύκολη αγορά σαν το statement, είναι πολλαπλές φορές λάθος. Λοιπόν, φεύγει αυτή η διανομή. Ο σκοπός της ήταν να δούμε την εκτέλεσή της. Οπότε να δούμε πώς θα την εκτελέσουμε τώρα. Πού μετά το 2 χωρίς ατού αυτός θα πει τρεις κούπες γιατί έχει πεντάφυλλη κούπα. Μήπως ο άλλος έχει τρίφυλλη. Ο άλλος δεν έχει κούπες, αλλά θα πει τις πίκες του τώρα. Μήπως και είχε και τετράφυλλη ο συμπαίχτης. Τρεις πίκες. Δεν είχε τετράφυλλη πίκα ο συμπαίχτης. Οπότε θα παίξουν τρία χωρίς ατού. Αλλάζω λίγο τις θέσεις για να κάνουμε την εκτέλεση. Όπα. Μου σβήστηκε η αγορά. Ένα καρό, μία κούπα λοιπόν είπαμε. Δύο χωρίς ατού. Τρεις κούπες. Τρεις πίκες στο τετράφυλλο. Τρία χωρίς ατού. Είμαι να κάνω αντάμ. Άλλος πονοκέφαλος εκεί. Δεν μας έφτανε που είχαμε την αγορά επανάληψη. Θέλουμε να κάνουμε εκτέλεση, αλλά πρέπει να κάνουμε αντάμ πρώτα. Λοιπόν, εγώ εδώ τι κάνω την ώρα της αντάμ. Τι πρέπει να βγω. Βάσει της θεωρίας της αγοράς, εγώ έχω ακούσει την αγορά. Στην αγορά, λοιπόν, όπως βρίσκομαι, ξέρω ότι ο εκτελεστής έχει 4 πίκες και 2 κούπες. Ξέρω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μία κατανομή 4-2. Και έχει ανοίξει καρό. Και όχι σπαθί. Και έχει και 18-19 πόντους. Ο άνθρωπος με τους 18-19 πόντους θα είχε ανοίξει σπαθί. Με 4 σπαθιά αν είχε, σωστά. Άρα δεν έχει 4 σπαθιά. Τι έχει πάνω του? 4 καρά. Γιατί το λέω αυτό ξανά και ξανά? Γιατί έχω καρά και ήθελα να βγω καρύ όπου είναι το μακρύ μου χρώμα και να δούμε τι θα βγω. Όμως εδώ έχει ανοίξει καρό ο άλλος, έχει δίφυλλο στην κούπα, άρα το καρό του είναι σίγουρα 4. Ποιες είναι οι κατανομές του, οι πιθανές? 2 ή μία πιθανή κατανομή? Μπορεί το καρό του να είναι 5 από τη στιγμή που εμφανίστηκε και με τετράφυλλη πίκα? Όχι, γιατί το 5-4-2-2 είναι στην ανώμαλη κατανομή και θα είχε κάνει το jump shift. Άρα εγώ που κάνω αντάμ, ξέρω ότι ο εκτελεστής που δεν τον είδα, έχει ακριβώς την κατανομή αυτή. Αν ξεκινάω να κάνω άμυνα σε αυτή εδώ την αγορά που είναι μία
ένα καρό, μία απλή αγορά και θέλω να κάνω αντάμ, πρέπει πριν κάνω την αντάμ να κάνω ένα τσέκ στο μυαλό μου και να πω, όχ, ο δεξιά μου έχει 4-2-4-3. Αυτή είναι η κατανομή που έχει η δεξιά μου. Ο Μόρ δεν ξέρω ακριβώς, ξέρω ότι έχει κάποια ομαλή κατανομή γιατί δεν έδειξε κάποιο 5-5. Ο Μόρ έχει 5 κούπες, αυτό ξέρω. Άρα θα μου κατέβει στο Μόρ 5 κούπες, ψήλο ομαλή λέω εγώ, μπορεί να έχει και μέχρι κάποιο 5-4 με μινέρ. Αυτά τα σκέφτεστε πριν κάνετε αντάμ. Γιατί η αντάμ είναι το πλάνο της άμυνας. Και λες, εγώ τι θα κάνω, θέλω να παίξω. Το μακρύ μου χρώμα να το παίξω έχει 4 εκτελεστής. Ψιλοομαλείο κατανομή ο Μόρα θα έχει 2-3. Άρα εγώ έχω 5 στα καρό. Ο συμπαίχτης μου έχει το πολύ 2. Το πολύ 2. Και είναι το χρώμα του αντιπάλου. Άρα δεν είναι κάτι που εγώ θα το μετράρω, θα έχει να μου γυρνάει. Μάλλον αυτές οι φουρκέτες είναι για να κάνω άμυνα. Καρό λοιπόν δεν πρέπει να παίξω. Κούπα δεν πρέπει να παίξω με τίποτα. Θα βάλω χ. Όχι καρό. Κούπα με τίποτα. Η κούπα είναι το δικό μου νέο. Ξέρω ότι οι αντίπαλοι έχουν 5-2 φίτ στην κούπα και επειδή έχω 3, ξέρω ότι οι κούπες μας πέφτουν 3-3 στις δικές μου με το συμπαίχτη. Αυτό είναι πολύ κακό να το ξέρεις από την αρχή στην άμυνα. Ξέρεις ότι το μακρύ του χρώμα των αντιπάλων που θα πάνε να τρέξουν, εσύ που είσαι ο αμυνόμενος το έχεις 3-3. Είσαι σε κακή μοίρα που το έχεις 3-3. Θα στο μετράρουν εύκολα. Και πάμε να δούμε τώρα, αν πρέπει να βγω πίκα, ο συμπαίχτης μου έχει πόσες πίκες, οπωσδήποτε. Ο συμπαίχτης μου έχει σίγουρα 4 πίκες εδώ. Κρυμμένες. Γιατί έχω 2 εγώ και ο εκτελεστής έχει 4, άρα ο συμπαίχτης μου έχει σίγουρα 4 πίκες, αλλά τις έχει πριν από τον εκτελεστή. Συνεπώς, ούτε αυτό είναι υποσχόμενο, γιατί αν δω πίκα, εμείς έχουμε 6 πίκες, οι άλλοι έχουν μάλλον 7, μάλλον. Αν είχε καλές 5 πίκες ο δικός μου θα τις είχε διαφημίσει, δεν τις έχει καλές 5 πίκες, γιατί την ώρα που ξεκίνησε η αγορά, από εδώ πήγε ένα καρό, μία κούπα, ήταν η σειρά του, αν είχε καλές 5 θα μου είχε πει μία πίκα. Άρα ούτε αυτό μοιάζει να είναι σωστό. Να μην παίξω, να μην κάνω αντάμεν, έλεγε ένα βιβλίο, δεν κάνεις το ένα, δεν θέλω να παίξω. Του λέγανε παίζε ρε να παίξεις, όχι δεν παίζω, έλεγε. Κάτι πρέπει να παίξω. Γιατί δεν παίξω βρε το σπαθί. Θα παίξω το σπαθί. Γιατί το σύνορα καθυστερώ και δεν παίζω το σπαθί. Πρώτον, γιατί θέλω να έχω μια εικόνα του τι θα κατέβει και τι γίνεται για να δείτε πώς μετράμε και πώς σκεφτόμαστε. Και δεύτερον, γιατί δεν ενθουσιάζομαι να κάνω αντάμα από ένα ρίγα τρίφυλλο στα χωρίσα του. Οπότε πρέπει να μοιραστώ τη σκέψη μου μαζί σας όταν τελικά θα τον κάνω αντάμα αυτό το ρίγα τρίφυλλο, γιατί τον έκανα αντάμα. Ποιο φύλλο θα βγω τώρα με 3, να βγω το μεσαίο. Ελπίζω να διαφωνείτε κάθετα στο να βγω το μεσαίο, γιατί άμα βγω το 9, αποκλείται να καταλάβει ο δικός μου τι έκανα. Δεν είναι ξυπνάδα. Τα βγω αυτό που λέει ο κανόνας, όταν έχεις ο ναι, βγαίνεις στο μικρό, το τέταρτο. Και αν δεν έχεις τέταρτο, βγαίνεις στο τρίτο. Κατόπιν τούτου, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αντάμ και το μόνο που περισσεύει απλώς να ξέρω είναι πόσους πόντους περιμένω να έχει ο συμπαίχτης μου. Εγώ έχω 9 πόντους. Αν οι άλλοι έχουν περίπου 25, περιμένω τον δικό μου να έχει το πολύ 6 πόντους. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς θα αμυνθούμε γενικά. Το πολύ 6 πόντους μπορεί να έχει ο συμπαίχτης. Παραπάνω δεν θα έχει. Παρακάτω μπορεί να έχει. Το ακριβώς πόσο έχει θα φανεί μόλις διαβάσουμε το μόρ. Ξεκινάμε λοιπόν και βγαίνουμε αντάμ σπαθί. Και τώρα είμαστε να εκτελέσουμε. Κοιτώντας λίγο τα πράγματα, βλέπουμε ότι η κούπα θα ήταν τραγική αντάμ, θα του έκανε δώρο 5 λεβέ, μία δώρο και τις άλλες 4. Η πίκα θα ήταν τελικά συμπαθητική αντάμ, αλλά δεν θα του έκανε και κανένα κακό, γιατί παίζοντας το βαλέ πίκα θα είχε μετά 19-8, θα τα μετράριζε. Το καρό θα ήταν δώρο εντελώς. Αλλά και το σπαθί είναι δώρο εντελώς. Όμως το σπαθί είναι ένα δώρο τώρα που στο μέλλον έχει προοπτική. Δηλαδή όταν θα ξαναπιάσω χέρι δεν θα χρειάζεται να δώσω και ένα άλλο δώρο. Ίσα ίσα θα αρχίσω να απειλώ τον αντίπαλο.
Οπότε τελικά καλή είναι η Αντάμ σπαθή. Αυτό γιατί το λέμε, γιατί καμιά φορά λες πούλησε η Αντάμ. Πρέπει να σκεφτείς τι δεδομένα είχες και πόσο θα πούλεγε κάτι άλλο ενδεχομένως χειρότερα. Εφόσον έπρεπε να παίξεις πρώτος. Πάμε να εκτελέσουμε τώρα. Έχουμε 9. Μετράω τα σίγουρα. Ποια είναι τα σίγουρα και πώς θα το βγάλω αυτό το συμβόλαιο. Και αν ξέρω τι μου γίνεται. Βλέπετε τι κακό έπαθα. Κατέβηκε ο Μορ, ο οποίος δεν έχει πουθενά πόντους εκτός από τις κούπες. Στις οποίες εγώ δεν είχα φίτ, γιατί αν είχα φίτ θα παίζαμε ένα του κούπες. Έχω μόνο 2. Άρα πρακτικά έχω ένα ασανσέρ στο Μορ, με κάτι κούπες οι οποίες με τίποτα να μου κάνουν 5 λεβέ, ακόμα και αν υπάρχει η εμπάς, γιατί στις κούπες λείπει το 10 και το 9. Άρα η εκτίμηση της κατάστασης είναι να περιμένω τι. Την τυχερή κατανομή των 3-3 στις κούπες, το 3-3 δηλαδή να είναι, να δώσω μία να πάρω 4. Μόνο έτσι. Αυτή είναι κάτι που εγώ περιμένω να συμβεί. Το καλύτερό μου. Αλλιώς οι κούπες θα μου δώσουν μία λεβέ αν ο Ρήγας είναι από εκεί, δύο λεβέ μάλλον θα μου δώσουν αντί για 4. Όπου και αν είναι ο Ρήγας. Αν οι κούπες δεν είναι 3-3, στο βαλέ χαρίζω μία και παίρνω μετά μόνο 2. Αυτό είναι το μακρύ χρώμα του συμπαίχτη. Ό,τι άλλο κάνω είναι για τον εαυτό μου. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η εκτίμηση της κατάστασης. Στις πίκες λοιπόν έχω μία και ίσως βρω άλλη μία αν μπορούσα να τις μετράρω με το 10, το 9 και το 8. Αν ένας καλός άνθρωπος πήγαινε και έβαζε το βαλέ του και εγώ τον έπαιρνα με τον άσο, θα μπορούσα μετά με το 10, 9, 8 να βγάλω άλλη μία. Δεν το έκανε αυτός ο άνθρωπος αυτό. Αν πέσουν 3-3 οι πίκες, πάντα θα βγάλω μία. Την 13η. Είναι σε παρένθεση. Η σίγουρη είναι μία στις πίκες. Στις κούπες έχω μία σίγουρη, τον άσο, που μπορεί να γίνει από 2 μέχρι 4. Εξαρτάται πως είναι οι κατανομές. Σίγουρη όμως είναι μία. Στα καρό οι σίγουρες είναι 2 και με την εμπάς καρό βγαίνει η άλλη μία. Το 3 καρό δεν το συζητάω να το κερδίσετε. Το 9 να χρησιμεύσει δεν το συζητώ γιατί δεν έχετε 8 και 7. Άρα στα καρό είναι 2. Καλά λέει, είχες τόσους πόντους και αυτή τη στιγμή μετράς 1 και 1, 2. Τι είναι αυτό. Και πάμε και στο υπέροχο σπαθί που μας κάνανε αντάμ εκεί ευτυχώς και είχαμε 1. Αλλά τώρα επειδή έγινε αντάμ εκεί, έχουμε 2. Κατευθείαν είναι σίγουρο τόσο ντάμα, με προοπτική 0. Ξεκινήσαμε ένα συμβόλαιο 3 χωρίς ατού. Η εκτίμηση της κατάστασης είναι δραματική. Έχουμε 6. Σίγουρες. Και όχι μόνο 6 σίγουρες, θέλουμε 3 να βρεθούν καταρχήν. Και έχουμε περιθώριο να χάσουμε μία φορά το χέρι. Κοιτάξτε τώρα τι έχουμε πάθει. Θέλουμε 3 και μπορούμε να χάσουμε μία φορά το χέρι. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε περιθώρια καθόλου να χάσουμε δεξιά-αριστερά και να χαζολογήσουμε που το λέω εγώ. Και πρέπει άμεσα να δουλέψουμε το μόνο χρώμα που μπορεί να μας δώσει αυτές τις 3 που θέλουμε, τις τουλάχιστον 3, είναι οι κούπες. Καταλήγουμε δε στο συμπέρασμα ότι αν οι κούπες δεν είναι καλές, πρέπει να κάνουμε απελπισμένες κινήσεις, οι οποίες όμως δεν προλαβαίνουμε να τις κάνουμε. Απελπισμένες κινήσεις είναι ποιες. Αν οι κούπες δεν μας δώσουν το 3-3, οι κούπες βλέπετε, ή 2 ή 4. Αν δεν μας δώσουν τις 4 και μείνουν στις 2, θα πρέπει μετά να δούμε πώς θα παίξουμε, για τις πίκες ή για την εμπάσκαρο. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα του εκτελεστή. Όταν σας λέω κάντε πλάνο, εννοώ κάντε αυτή την εκτίμηση κατάστασης. Δεν υπάρχει το ας παίξουμε τώρα και θα δούμε μετά. Το μετά είναι συνήθως έχω μπει μέσα και απλώς βλέπω τι θα έκανα, που το ήξερα τι θα έκανα, αλλά δεν το έκανα. Φεύγω λοιπόν, πάω να παίξω. Να δούμε ποια είναι η επικοινωνία με το τραπέζι. Έχει νόημα να ρίξω το 10. Γενικά, από το μόρ θα βάζα μικρό. Αν από το χέρι έχω μεγάλα. Εγώ, το άσο ντάμα είναι σίγουρο θα το κάνω. Έχω και το 4 που δεν είναι μεγάλο. Έχει νόημα να βάλω το 10. Γιατί μπορεί αυτός που έκανε αντάμ να έχει και ρίγα και βαλέ. Ρίγα, βαλέ, μακρύ χρώμα. Θα είχε βγει το 4 στα χωρίσα του. Άρα έχει νόημα να κερδίσω να βάλω το 10, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα μου χρησιμεύσει αργότερα. Και αν το βάλω και κερδίσει, θα διατηρήσω το άσο ντάμα,
σαν φουρκέτα η οποία τουλάχιστον τον αριστερά μου θα τον αποτρέπει από το να παίξει σπαθί. Γι' αυτό λοιπόν θα βάλω το 10. Και δεν θα βάλω μικρό ως βιαστική ότι ο δεύτερος βάζει μικρό. Βάζω λοιπόν το 10. Ναι. Ακούω. Ποια είναι η απορία? Πείτε μου. Δεν σας ακούω μάλλον. Αν βάλουμε το 9 μετά, πώς θα μπορούσαμε να το πιάσουμε όμως, αφού ούτως ή άλλως αυτό σαν έχει το βαλέ, α, μήπως είχε βαλέ και παπά. Μήπως είχε ρίγα και βαλέ, το πιάσουμε τζάμπα αυτό. Αλλιώς δεν έχω εγώ αυτό, δεν ότι είναι άχρηστο. Αν είχα κανένα 8 ή κανένα 9, δεν θα το βάζα. Επειδή δεν έχω ούτε το 8 και το 9, αυτό εδώ είναι αστήριχτο. Γι' αυτό το έβαλα. Μήπως και. Δεν έπιασε όμως το κόλπο. Αλλά καμιά φορά λες, αχ, άμα το είχα βάλει θα το είχα πάρει και δεν το σκέφτηκα. Αυτό είναι το τζάμπα. Μπήκε ο βαλές να κάνω οικονομία. Δεν θα κάνω οικονομία, γιατί αν δεν την πάρω τώρα την τάμα, μετά δεν θα την πάρω ποτέ. Αν ο ρίγας είναι απ' την άλλη. Τέτοιες οικονομίες δεν κάνω. Ντάκινγκ. Εδώ δεν χρειάζεται. Οικονομία κάνεις όταν είναι κάποιο που θα το πάρεις ούτως ή άλλως. Και απλώς θα καθυστερήσεις να το πάρεις. Το παίρνω λοιπόν τώρα και ξεκινάω να παίξω τις σκούπες. Το μεγάλο από τα λίγα εδώ. Και να το ο ρίγας. Και εκεί που ο Μόρ έχει βάλει το χέρι του και τραβάει και τον άσο με στόμφο, καμιά φορά ο Μόρ μας βάζει μέσα, ξέρετε. Από τη χαρά του βάζει φύλλα πριν του πούμε. Με το που εμφανίστηκε ο ρίγας, έχει γίνει το 1 τρίτο της δουλειάς. Δεν μας πειράζει ο ρίγας να είναι από εδώ και απ' την άλλη δεν μας χάλα, δεν μας πειράζει καθόλου να είναι. Θέλουμε οι κούπες να είναι τις τρεις. Αλλά έχει γίνει το 1 τρίτο της δουλειάς, γιατί αφού εμφανίστηκε ο ρίγας, τουλάχιστον έχουμε δύο κούπες έτοιμες. Που δεν μας φτάνουν, αλλά τουλάχιστον σιγουρέψαμε τη δεύτερη κουπένια ότι την έχουμε, και αν δεν είναι 3-3 θα έχουμε μετά την ευχαίρεια να δοκιμάσουμε την εμπάσκαρο για μετά. Το μυστικό είναι ότι να μην δεν πρέπει να βάλουμε ποτέ τώρα τον άσο. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να πάρουμε δύο λεβές στις κούπες. Ο στόχος μας είναι να πάρουμε 4 λεβές στις κούπες. Άρα το χάσιμο πρέπει να το κάνουμε τώρα, αφού δεν έχει κατέβασμα ο Μόρ. Το δίνουμε λοιπόν. Πολύ ωραίο το 9. Αυτός τώρα πρέπει να συνεχίσει να παίξει σπαθί. Γιατί έγινε η θεωρητική ζημιά, αλλά τώρα έγινε και προοπτική για λεβέ αργότερα. Νάτος ο πονηρός. Βάζει το ρίγα. Να το πάρω τώρα ή να το πάρω μετά. Να κάνω μια οικονομία και να το πάρω την τρίτη. Ή να το πάρω τώρα και να μπλοκάρουμε. Αν αυτός έχει τα 4 που βγήκε, αυτός βγήκε. Αν έχει τα 4, ό,τι και να κάνω, αν χάσει εμπάς θα το πάρει τα 4. Αν έχει 3, πρέπει να κάνω μια φορά οικονομία για να μπορεί να μην δώσει πάσα στον συμπαίχτη μου. Λέω εγώ τώρα που το σκέφτομαι έτσι. Εάν το δούμε ακόμα λίγο πιο καλλιτεχνικά, επειδή το ξέρουμε όμως, αλλά δεν είναι το σωστό αυτό, αυτό θυμάστε ποιο ήταν το μεγάλο του σπαθί. Είχε ρίγα 9 και 6. Άρα αυτός είναι μπλοκαρισμένος από μόνος του, έχει το 9. Βέβαια αυτό δεν το ξέρουμε εμείς την ώρα που παίζουμε, ποιο είναι το άλλο φύλλο που έχει. Έχει το 9 και καθώς του βάλαμε εμείς το 10 και έφυγε ο βαλές, μπλοκάραμε τα σπαθιά στον τρίφυλλο. Δηλαδή ήταν ένα παίξιμο το οποίο μας έβγαλε κέρδος. Μπορούμε δηλαδή τώρα να πάρουμε τον άσο και να μην μας παίρνουν δύο με τα σπαθιά οι άλλοι, γιατί ο παίχτης που είχε τα λίγα έχει το μεγάλο από τα λίγα. Βρείτε, θυμάστε, αν προσέξατε λίγο τα φύλλα, σας τα ανοίγω για να τα δείτε, αυτός είχε ρίγα 9-6, αυτή τη στιγμή αν εγώ του πάρω τον άσο, παρότι είναι αυτός με τα λίγα, δεν μπορεί να ρίξει το μικρό του, γιατί το μικρό του είναι μεγάλο. Δεν μπορεί να το ρίξει για να πάρει ο άλλος από την άλλη δύο. Αν δηλαδή τους το πάρω, τους καθυστερώ. Θα πρέπει να παίξουν σπαθί να το πάρει η Ανατολή και μετά η Ανατολή να βρει έναν τρόπο να πάρει από το χέρι ο συμπαίχτης για να πάρει το 13ο σπαθί. Ωραία το μπλοκάρισμα. Να μου πεις εσύ στο τραπέζι, το ξέρεις ότι έχει συμβεί αυτό ή θα κάνεις μία φορά οικονομία. Εγώ δεν το ξέρω ότι έχει συμβεί αυτό, αλλά δεν θα κάνω οικονομία πρώτον γιατί η εμπάσκαρο είναι για να πιάσει χέρι αυτός αν είναι.
ο οποίος θεωρητικά είχε το τετράφυλλο σπαθί αυτός, μην κοιτάτε που έτυχε να βγει το τρίφυλλο, συνήθως αυτός που βγαίνει στα χωρίσα του, συνήθως αυτός έχει βγει το μακρύ του. Άρα εγώ την ώρα που εκτελώ, θεωρώ ότι μάλλον αυτός αν είναι να πιάσει θα έχει τέσσερα. Πρώτο πρόβλημα αυτό. Δεύτερον, δεν θέλω να του κάνω οικονομία και αυτός συνειδητοποιώντας ότι τα πήρε αυτά που του αναλογούν στα σπαθιά, να μου παίξει πίκα και να με... και να μου δημιουργήσει πρόβλημα στην πίκα νωρίς. Εγώ θέλω τώρα να μείνω με το κράτημα στην πίκα και στο σπαθί και στο καρό. Οπότε γι' αυτό το λόγο τον παίρνω τον άσο σπαθί. Και πάμε να πάρω τις κούπες. Με τον τάκ. Πέφτουν δύο κούπες, παίρνω και την άλλη μία. Το 10 είναι καλό που έφυγε και έπεσε. Το 4 σπαθί το θέλει κανείς. Όχι, να το πετάξουμε. Το πρώτο μου discard. Οι κούπες είναι 3-3. Εφόσον τώρα οι κούπες είναι 3-3, το πρόβλημά μου εκεί που ήταν 6 σίγουρες, τώρα πήγα στις 4 δώρο από την κούπα. Οπότε είμαι... έχω βγάλει το συμβολαιό μου. Είμαι εντάξει. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έχω 9. Όταν έχω 9 ηρεμώ και λέω τώρα να γίνω πλεονέκτης να βγάλω παραπάνω. Στις δύο κούπες που θα παίξω, πρέπει να δω τι φύλλα θα πετάξουν. Και ποια φύλλα θα πετάξουν. Τι θα πετάξουν από σπαθιά, τι θα πετάξουν από πίκες. Αυτός πέταξε πίκα. Ας πετάξω κι εγώ μία πίκα. Ή να πετάξω ένα καρό πρώτα. Ένα καρό πρώτα, το τρία καρό δεν χρειάζεται. Αυτός εδώ πέταξε το καρό του. Είχε πολλά αν θυμάστε. Καρό, τα σπαθιά τα έχουν κρατήσει. Να πετάξω το καρό ή να πετάξω την πίκα. Ή δεν έχει σημασία. Το καρό δεν θα το πετάξετε ακόμα. Έχετε μια ελπίδα να γίνει εμπάς καρό. Γιατί? Γιατί δεν κινδυνεύετε να μπείτε μέσα. Κι άλλο καρό. Και τώρα είμαστε στην κατάσταση της εκτίμησης της κατάστασης των σπαθιών. Έχω περιθώρια να τραβήξω, να κάνω την εμπάς καρό και αν χάσει να είμαστε εντάξει. Ή αν κάνω την εμπάς καρό και χάσει θα μπω μέσα. Αυτό είναι τώρα το θέμα μου. Γιατί η πίκα δεν πέταξε κανείς, καμιά μεγάλη πίκα, ρίπη, δίγα, δάμα, βαλέ. Δύσκολο. Πώς θα σκεφτόμασταν τώρα. Και υπάρχει και ένα πονηρό. Να του δώσω ένα σπαθί να δούμε τι θα ρίξει στο τέλος, μήπως κάνει λάθος. Αυτό είναι το πιο πονηρό ακόμα. Θα του δώσω ένα σπαθί αν θεωρώ ότι τα μακαρό είναι από εκεί και έχω στοιχεία. Αν δεν έχω στοιχεία, επειδή είναι η τελευταία φορά που είμαι στο μολ, θα κάνω την εμπάσκαρο για να κάνω το σημείο. Οι αντίπαλοι φροντίσανε να μην μου δώσουν στοιχεία. Αυτός πέταξε ένα 2 πίκα, ο άλλος πέταξε ένα 8 καρό. Δεν μου είπανε. Καλά κάνανε και δεν μου είπανε. Άρα, αφού είμαι εδώ για τελευταία φορά, θα την κάνω την εμπάσκαρο γιατί μετά δεν θα μπορώ να την κάνω και ό,τι γίνει. Δεν έγινε, δεν πειράζει. Εγώ το συμβόλαιό μου το έχω βγάλει. Τώρα, όπως τα βλέπαμε τα φύλλα ανοιχτά και τα ξέραμε, τελείωσε η εκτέλεση, δεν έχει σημασία πια. Αυτός θα πάρει το σπαθί και μετά θα παίξει την πίκα, την οποία θα πάρω, θα τραβήξω τον άσο ρίγα καρό και είμαι στις 9 και αυτή την πίκα θα την κρατήσω. Τι λάθος θα μπορούσε να έχει γίνει, θα μπορούσε να έχει ξεσκαρτάρει αυτός καμιά πίκα ακόμα, οπότε θα μπορούσε τότε να του κάνω end play, τι, να του δώσω το σπαθί και να παίξει τελευταίος μόνος του καρό. Αυτό είναι κάτι το οποίο γενικότερα κανένας αμυνόμενος δεν θέλει να το πάθει. Οπότε γενικά φροντίζεις σαν άμυνα όταν ξεσκαρτάρεις να μπορέσεις να κρατήσεις και ένα φύλλο να μπορείς για exit card, να μην σου κάνει ο άλλος end play. Αυτή ήταν η διανομή, αυτή ήταν το δύσκολο χέρι της άμυνας. Μα τα σπαθιά ήταν... Ναι. Και αυτό... Αν τα σπαθιά ήταν 5-2, δεν θα έμπαινε μέσα. Αν τα σπαθιά ήταν 5-2 θα έμπαινε μέσα. Αν τα σπαθιά θα ήταν 5-2 θα έμπαινε μέσα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το 6 δεν έμοιαζε για πέμπτο. Μου λείπανε το 3 και το 2 ακόμα. Που είχαν εμφανιστεί από εδώ. Τα δύο λιμά που είδα. Και γενικότερα ο σκοπός της ανάλυσης εδώ ήταν να σας δείξω με αυτά τα φύλλα ότι να ήταν μπλοκαρισμένο. Γι' αυτό το έπαιξα λίγο γρήγορα και για να δείτε και τον μπλοκαρισμένο. Στο τραπέζι-τραπέζι, στις ομάδες, θα το κάναμε 100% ασφαλείας, δηλαδή θα παίρναμε τα 9 μας σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Και θα κάναμε και ένα ducking στο σπαθί, για ακόμα πιο σίγουρα. Αλλά ποιο ήταν το θέμα μου τώρα. Ότι εδώ, όταν παίζω ζεύγη,
Δυστυχώς ή ευτυχώς, το 9 θα το έχουν κάνει όλοι. Οπότε τι γίνεται, θέλω να κάνω το 10. Να ξέρετε, το 9, όταν υπάρχουν 10, στους αγώνες ζευγών που είναι αυτοί που παίζουμε, είναι 0%. Δηλαδή, αν όλοι έχουν κάνει τις 10 επειδή πέρασε η εμπάσκαρο, και εγώ δεν κάνω την εμπάσκαρο γιατί φοβάμαι μην μπω μέσα από τα πεντάφυλλο, τότε θα είναι σαν να μπήκα μέσα. Δηλαδή, αν έχεις από πάνω μέχρι κάτω 630 και εγώ είμαι ο 600, είναι σαν να ήμουν τρεις μέσα. Τόσο πολύ το κυνηγάμε το συν στα ζεύγη. Οπότε γι' αυτό προσπαθώ να πω ότι μόλις εξασφάλισα τις 9, ψάχνω με νύχια και με δόντια μήπως βρεθεί άλλη μία. Δεν το αφήνω δηλαδή να το σιγουρέψω. Αυτό που λέτε φοβήθηκα δεν υπάρχει. Μόνο στις ομάδες υπάρχει το φοβήθηκα. Στις ομάδες πρέπει να φοβηθείτε να πάρετε τις 9, ναι. Αυτό ήταν τώρα από το τουρνουά των ζευγών, γι' αυτό σας το αναλύω έτσι λίγο παραπάνω. Πάμε στην επόμενη διανομή που έχουμε να συζητήσουμε. Μισό λεπτάκι. Να τη διαλέξω, η οποία έχει και συνδυασμό φύλων. Ανοίγω μια παρένθεση, κλείνω μια παρένθεση. Νιώθω συζητώντας με αρκετούς από εσάς ότι σας αρέσει που κάνουμε κάποιους συνδυασμούς φύλων, λίγο-λίγο. Και χαίρομαι πολύ γιατί έχετε μπει στο νόημα ότι για την εκτέλεση πρέπει σιγά-σιγά το μυαλό μας κάποιους συνδυασμούς να μπορεί να τους αναγνωρίζει, να μην τους κάνει λάθος. Ή να μην αυτοσχεδιάζει εκείνη την ώρα παίζοντας τυχαία εντελώς. Οπότε κάθε φορά σας βάζω και κάποια ιδέα συνδυασμών που βασίζεται κυρίως στις πιθανότητες. Εδώ έχω και ένα περίεργο κοντ να συζητήσουμε. Η αγορά ξεκινάει από την Ανατολή με πάσο και ο Νότος με πάσο. Οι δύο αυτοί εδώ έχουν άσχημα φύλλα, οι άλλοι δύο έχουν αρκετά ενδιαφέροντα φύλλα. Και έχω ένα ωραιότατο άνοιγμα, ένα χωρίς ατού, το καλύτερο του κόσμου θα έλεγα εγώ. 17, πάρα πολύ ωραίο. Να το αναβαθμίσω σε 18, όχι, δεν αναβαθμίζονται οι ομαλές κατανομές σε 18, απλώς είναι πολύ όμορφο ένα χωρίς ατού. Σχεδόν έχει τα όλα του εκτός από τα σπαθιά. Ανοίγει λοιπόν ένα χωρίς ατού και εδώ αυτός, ο Βοράς, έχει ένα ωραίοτατο χέρι με μακριά σπαθιά. Και σας θυμίζω ότι δεν μπορεί να κάνει παρεμβολή με δύο σπαθιά, γιατί η παρεμβολή δύο σπαθιά δηλώνει διχρωμία τα μαζέρ. Και άμα λέει εμείς δεν το παίζουμε αυτό, ακόμα και αν δεν το παίζετε εσείς αυτό, η παρεμβολή δύο σπαθιά δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν. Να κάνει ό,τι θέλει να κάνει, να βρει στο επίπεδο 2 τα μαζέρ του, να κάνει κόντρου για στέιμαν, να πάει στο επίπεδο 3. Το δύο σπαθιά δεν ενόχλησε κανέναν. Οπότε όταν έχεις σπαθιά, αυτό που κάνεις είναι να κάνεις παρεμβολή στο επίπεδο 3. Το 3 είναι πολύ ενοχλητικό στους άλλους. Τους τρώει το επίπεδο 2. Τους τρώει το Q-bid. Τους τρώει και κάποιο δυνατό στέιμαν. Τους καταστρέφει εντελώς. Οπότε, 3 σπαθιά, ό,τι σύμβαση και να παίζετε. Με αυτά τα φύλλα. Και ειδικά όταν έχετε σπαθιά. Ανοίγω τώρα να δούμε τι θα πάθουν οι άλλοι μόλις πω 3 σπαθιά. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λέω λοιπόν 3 σπαθιά. Μα δεν είναι φραγμό στο 3 σπαθιά. Σας το ξανά είπα. Οι παρεμβολές στο επίπεδο 3 μετά από ένα χωρίς ατού δεν είναι φραγμός. Είναι ανώμαλες κατανομές με μακριά χρώματα. Και ειδικά όταν ο συμπαίκτης είναι από πάσο, είναι αγορές στρατηγικής. Μακριά οποιαδήποτε χρώματα ή το σπαθί. Δηλαδή είναι συμβατικό το 3 σπαθί. 3 σπαθιά είναι σπαθιά. Αλλά και αν είχα αυτό. Είναι σπαθιά. Αν ήταν αυτό το αίδι και κούπες, θα έλεγα 3 κούπες. Α, μάλιστα. Έτσι, γιατί το 3 των άλλων του χαλάει τη Λέμπενσον, του χαλάει να ρισκάρει, του χαλάει οτιδήποτε. Δεν μπορεί να συζητήσει με τον άλλον. Δηλαδή, αν εγώ του πάω και του πω 3 κούπες, θα πρέπει να βρει 10 πόντους και 5 πίκες για να συνεχίσει. Αλλιώς δεν έχει τι να συνεχίσει. Ή 10 πόντους και κάτι να λύει κάτι σε κόντρ. Αλλιώς δεν μπορεί. Και 3 και 15 πόντους, ας πούμε, με ανώμαλη κατανομή. Ναι. Αλλά και να μην είχα τόσους πολλούς, δηλαδή να μην είχα το ρίγα τον ξέρω και να τον είχα 2 ξέρω. Επειδή είναι άσο ρίγα ντάμα εξάφυλλο, οπότε δύσκολα μου λένε κόντρ γιατί μου δεν θα έχουν τόσο πολλά να μου κοντράρουνε, τους καταστρέφω τα πάντα. Δεν μπορούνε μετά, δεν υπάρχει σύμβαση για να αντιμετωπίζεις το 3, γιατί δεν υπάρχει χώρος για να φτιάξει σύμβαση. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει επειδή την ξέρεις, δεν χωράει. Οπότε μετά το 3 οι άλλοι ή βρίσκουν 10 πόντους, ή βρίσκουν 9,5-10 τυχαίους που δεν θα έχουν κράτημα και λένε ένα κόντρ, ψευτοκόντρ και ψάχνουν φίτς το 4 μετά.
Τι πολύ καλή παρεμβολή το 3. Λέω λοιπόν 3 σπάθια, αυτός έχει 5 πόντους και τι να πει, πασάρι. Ο συμπαίκτης μου τι να πει, πασάρι. Και έρχεται τώρα ο ένα χωρίς ατού που σας έλεγα τόση ώρα τι ωραίος που είναι και τι ωραία που άνοιξε. Και λέει τώρα εγώ τι θα κάνω ρε παιδιά μου, είπα 3 σπαθιά, είμαι και στην κόκκινη, είπε και πάσο ο δικός μου. Και εγώ έχω 17 πόντους στα άλλα χρώματα εκτός από σπαθιά. Που δεν θα έχει και πολλά σπαθιά ο δικός μου, γιατί εγώ έχω 3, άμα έχει ο άλλος 6, τουλάχιστον 6 και 3, 9, πόσα να έχει και ο δικός μου. Οπότε τρώγουμε τώρα, λέω κάπου έχω fit, κάπου έχω να βγάλω κάτι και αυτός με έκλεψε. Είναι αλήθεια αυτό. Και μου έχουν πει ότι το χωρίσα του δεν ξαναμιλάει και δεν θεωρείται, δεν δικαιούται να τρώγεται και δεν γίνεται να άνοιξες ένα χωρίσα του και να ξαναμιλήσεις. Και εδώ υπάρχει μια παρένθεση. Εκτός εάν έχεις λίγα φύλλα στο χρώμα της παρεμβολής και είσαι μάξιμο. Δηλαδή αν εγώ είχα 2 φύλλα στα σπαθιά και τρίφυλλο καρό, θα έλεγα δε βαριέσαι τώρα, ας πω ένα κόντρο μιλίας να πει το μακρύ ο δικός μου. Το άνοιγμα ένα χωρίς ατού λοιπόν, το οποίο δεν ξαναμιλάει γενικά, το μόνο που δικαιούται να κάνει είναι ένα κόντρο μιλίας. Πώς βρε κόντρο μιλίας στο συμπαίχτη? Μόνο όταν υπάρχει μία παρεμβολή και στην παρεμβολή έχει λίμα και έχει maximum στα υπόλοιπα. Παρ' όλα αυτά εδώ υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα ελάχιστο. Θα έπρεπε να μην έχω τρίφυλλο σπαθί, να μην έχω αυτό το φύλλο και να το έχω σε καρό. Γιατί λέγοντας κόντρ, δεν είναι κόντρ τιμωρίας. Ο άλλος έχει 0 πόντους. Είναι κόντρ maximum, βάρος πόντων, τύπου ομιλίας. Του λέω για μίλα, μήπως και που δεν έχω σπαθιά και έχω τάλα και είμαι maximum, να μιλήσουμε. Μήπως σε βρω με 6-7 ποντάκια και πάρουμε εμείς το συμβόλαιο. Αυτό. Αν μου μιλήσει με καρά, εύχομαι να έχει 5. Αυτό μόνο. Είναι το θέμα μου. Μα ρισκάρεις. Ρισκάρω αλλά με πιθανότητες με το μέρος μου. 100% δεν υπήρχε. Και βέβαια ρισκάρω να το καταλάβει και ο δικός μου. Μην νομίζει ο δικός μου ότι τιμωρώ τα σπαθιά. Κανόνας. Ένα χωρίς ατού φασόλι λοιπόν. Ένα οτιδήποτε. Ένα χωρίς ατού. Ένα χωρίς ατού. Παρεμβολή. Στο 2 κανονικά, αλλά και το 3 σπαθιά είναι σαν 2 γιατί μας περισσεύουν εμάς όλα τα άλλα χρώματα να τα βρούμε. Παρεμβολή, πάσο. Πάσο, κόντρ. Αυτό εδώ το κόντρ είναι maximum με 2 φύλλα στο χρώμα του αντιπάλου. Πολύ σπάνια 3, επειδή είναι λιμά. Και τι λέει, και ζητά από το συμπαίχτη να κάνει τι ο συμπαίχτης. Να μιλήσει. Τι να μιλήσει, κάτι απ' τα άλλα. Εκτός αν ο συμπαίχτης έχει ονέρ και μήκος στο χρώμα της παρεμβολής που μπορεί και να το αφήσει. Και είναι αυτό που με ρωτάγατε, αν θυμάστε όταν κάναμε τη Λέμπενσολ, πώς ο από εδώ, αν θέλει να βγάλει κόντρ τιμωρίες, πώς θα το κάνει. Ο συμπαίχτης του ένα χωρίς ατού, πώς θα τιμωρήσει την παρεμβολή. Σας είπα, δεν μπορεί να την τιμωρήσει γιατί το κόντρ είναι για να συνεχιστεί, αν το κόντρ γίνει εδώ. Αλλά παρόλα αυτά, λέγοντας πάσο, αν ο δικός σας έχει μάξιμο με δίφυλλο, που θα είναι η μόνη περίπτωση που εσείς θα είχατε πολλά να τιμωρήσετε, θα σας πει κόντρο μάξιμο και θα το πείστε εσείς. Όπως σε συνέχεια άλλες κουβέντες. Οπότε εδώ το 3 σπαθιά πρέπει να πετύχει έναν πολύ έμπειρο τορμηρό παίχτη, ο οποίος θα πει κόντρ, θα ρισκάρει, για να μπορέσουμε να βρούμε, για να δούμε τι πρέπει να βρούμε, εν πάση περιπτώσει. Δείτε τι πρέπει να βρούμε, έχουμε φίτ στις πίκες. Και έχουμε και φίτ στις κούπες. Και έχει και σε όλο σπαθί αυτός, κοιτάξτε τι έχει. Που δεν το ξέρε ότι έχει τα έχει όλα αυτά. Τώρα θα το καταλάβει. Του λέμε κόντρ λοιπόν, maximum και χωρίς σπαθιά και τα άλλα. Οπότε τώρα αυτός αυτά πρέπει να τα εκτιμήσει πάρα πολύ. Να πει κοίτα που έχω και πεντάφυλλο, κοίτα που έχω και σόλο στο χρώμα που ο δικός μου, κοίτα που έχει 17 πόντους ο δικός μου παντού εδώ και να απαντήσει 4 πίκες. Όχι 3, 4. Γιατί είναι ανέλπιστα καλός αυτός. Και αφού τις αγόρασε τις 4 πίκες, πρέπει να μάθει και το συνδυασμό των πικών πώς θα τον εκτελέσει, έτσι ώστε να βγάλει και το σημείο του. Βάζω τον εκτελεστή στη θέση του κάτω να τον δούμε, για να ξεκουραστούμε μετά από αυτό, εδώ. Λοιπόν,
Νάτος ο εκτελεστής, βρέθηκα με 5 πόντους να κάνω επίδειξη δύναμης μετά το κόντρο και βρέθηκα τώρα να εκτελώ ένα πάρα πολύ εύκολο συμβόλαιο και να συζητάμε για το Σιλμία τώρα. Λοιπόν, αυτό σε καραντάμ το βαλέ σπαθί. Μην μπλεχτείτε που γυρίσαμε τα φύλλα. Τα πολλά σπαθιά τα έχω βάλει δεξιά για να κάνω εκτέλεση και μορ πάνω. Εδώ είναι ο δυνατός σου παίχτης. Είναι μετά από τον άλλον, μετά το ένα χωρίς ατού η παρεμβολή. Γίνεται λοιπόν αντάμα μου βαλέ σπαθί. Βάζει αυτό στην τάμα. Γιατί μπορεί ο συμπαίχτης του να έχει το σόλο και να μην είχα εγώ το σόλο, δεν βλέπει τα φύλλα. Βάζει την τάμα για να μπορέσει να τα τραβήξει. Και παίζει και τον άσο. Κόβω τώρα, εγώ δεν έχω λόγο να κόψω με το 8 και το 2 μου κάνει. Και τώρα θέλω να δούμε πώς παίζουμε τις πίκες. Πώς παίζουμε τις πίκες που λείπει ρίγας και βαλές, αλλά είχαμε 9. Κανονικά παίζουμε 2 φορές την εμπάς. Όμως εδώ υπάρχει ο δυνατός παίχτης που είναι από πίσω. Και κάποιος μου λέει ότι πρόσεξε γιατί είναι από πίσω η πόντη. Και λέει ένας γιατί να είναι όλοι, μπορεί να είναι απλώς τόσο ρίγαντάμα. Ναι, αλλά είναι και πολύ πιθανό να είναι και κάποιο μεγάλο νέο στις πίκες. Εδώ λοιπόν το παιχνίδι ασφαλείας λέει πόσες πίκες αντέχεις να χάσεις, γιατί δεν έχεις και πολλά σαν σε. Εγώ έχασα ένα σπαθί, πιθανόν να χάσω και ένα καρό, μέχρι μία πίκα μπορώ να χάσω. Αν όμως πληρώσω το ρίγα τον ξερό, μετά θα πρέπει να ψάχνω να δω να ξανακάνω εμπάς του βαλέ που είχα 9 ή μήπως είναι και ρίγα βαλέ ξερά, θα ανησυχώ μετά. Επειδή λοιπόν έχω ειδοποιήσει ότι η πόντη είναι από εδώ και επειδή έχω και 9 φύλλα, μπορώ να διαφοροποιήσω αυτό που έκανα πάντα με τις πιθανότητες και να κάνω αυτό. Αν το κάνω αυτό, αλλά σας εξηγώ γιατί. Γιατί ένιωθα ότι όλη η πόντη είναι από εκεί, οπότε είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν θα κάνω αυτό, μόλις ήρθε το συνμία μου. Ανέβω με τις κούπες που είναι πιο σίγουρες, να κάνω το συνμία μου. Προσοχή, προσοχή. Δεν πέταξε το ρίγα και έχει και το βαλέ. Άρα θα βάλω το 10, αφήνω και το 7 για ένα σανσέ. Βάζω το 10. Έγινε το 3-1. Και τώρα το μόνο που έχω να κάνω είναι την εμπάσκαρο. Εκτός αν οι κούπες είναι 4-1 τώρα, οπότε θα περισσέψει καμιά κούπα. Να δούμε τι γίνεται με τις κούπες. Βάλανε και 2, ήμασταν εντάξει με τις κούπες. Οπότε κόβω το σπαθί στο χέρι μου. Τώρα, προσέξτε, δεν το κόψα πριν να περάσει η ώρα. Τώρα που τελείωσα με τα άλλα τα διαδικαστικά το κόβω, πριν μπορεί να με πανόκοβε ο άλλος, δεν το ήξερα αν έχει δίφυλλο ή τρίφυλλο σπαθί, είχε βγει το βαλέ. Κόβω το σπαθί λοιπόν και βάζω και την τάμα καρό να δούμε τι θα γίνει. Δεν περιμένω και πολλά, αλλά ούτως ή άλλως δεν έχει λόγο αυτό, είναι τζάμπα να δοκιμάσω. Οπότε ο ρίγας ήταν από εκεί και κάνω claim τις 11. Και τελειώσαμε. Αυτή λοιπόν η διανομούλα, η οποία αν δεν έχεις την πείρα να κάνεις το κόντρο, σου κλέβουν την αγορά. Αλλά επειδή συνήθως δεν έχουν την πείρα και οι άλλοι να πούν 3 σπαθιά, έχουν πει 2 σπαθιά πιο νωρίς, οπότε έχει προλάβει όλος να πει τις 5 πίκες του, 3 με 7 πόντους. Οπότε πιθανότατα να έχουν βρει αρκετή το σωστό συμβόλαιο με λάθος τρόπο. Ελπίζω να σας έμεινε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θεωρητικά. Να σας αφήσω για σήμερα. Να ξεκουραστείτε και να τα πούμε το μεσημέρι με το τουρνουά μας. Ένα λεπτό να δούμε και λίγο αυτή τη διανομή από περιέργεια και για να έχετε και εσείς το αρχείο σας. Ήταν η διανομή 4. Μου φάνηκε ότι πάτησα λάθος κουμπί. Όχι, δεν την έχω βρει. Μισό λεπτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Ήταν η διανομή 6. Είναι, ναι. Τέσσερα. Είναι, είναι η διανομή 6. Λέω και εγώ. Ναι, άνοιξα την 4 και παίζανε όλοι 3 φορές ατού. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Το ανοίγω να το δείτε. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν. Έχετε βρει πάρα πολλοί άνθρωποι τις πίκες.
Υποψιάζομαι ότι δεν είχατε τόσο μεγάλη στρίμωγμα στην παρεμβολή. Έχετε βρει πολλοί άνθρωποι τις πίκες. Το παίξιμο με το ρίγα τον ξηρό δεν τον έχει βρει κανείς, γιατί είναι λίγο εξεζητημένο και θα το βρεις μόνο αν έχει γίνει η περίεργη αγορά αυτή με την ανώμαλη κατανομή και τους πόντους από πίσω. Ανησυχώ για αυτούς που δεν έχουν βγάλει τις τέσσερις. Αυτό το παίξιμο ήταν για να βγάλω τις πέντε. Τις τέσσερις τις είχαμε. Για να είμαστε, πώς το λένε, να έχουμε καλούς λογαριασμούς μεταξύ μας. Δηλαδή το λογικό θα ήταν να υπάρχουν τέσσερις πίκες παντού. Βλέπετε όμως δεν υπάρχουν τέσσερις πίκες. Περίμενα αρκετούς να παίζουν τρία σπαθιά. Γιατί δεν έχουν λόγο να το συνεχίσουν. Εδώ δηλαδή πιθανό να έχει γίνει μία αγορά, ένα χωρίς από τρία σπαθιά. Καταλάβατε, αυτή εδώ είναι μία φυσιολογική αγορά που παθαίνεις. Αν δεν έχεις πάρα πολύ εντρυφήσεις στο να πεις κόντσαν το ένα χωρίς ατού. Δηλαδή εγώ θα περίμενα σε ένα τουρνουά, ακόμα και open καλό, ή τουλάχιστον μισή να το έχουν πάθει αυτό. Γιατί παθαίνεις ο τελευταίος ο ένα χωρίς ατού. Αν το τρία σπαθιά είναι σωστό. Τώρα οι άλλοι που έχουν βρει τις πίκες, υποψιάζομαι ότι δεν έχει υποθεί το τρία σπαθιά. Βλέπετε, δεν έχει υποθεί τρία. Έχει υποθεί δύο. Και αλωνίζουν οι αντίπαλοι. Ποια ημέρα διανομή 6 ήταν αυτή? Χτεσινή, χτεσινοβραδινή, για να τα έχουμε πρόσφατα. Δύο. Αλωνίζουν οι αντίπαλοι. Είναι σίγουρο. Το δύο σπαθιά παρεμβολή δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν. Γι' αυτό κιόλας καταργείται ως. Εδώ καθόλου παρεμβολή. Γι' αυτό κιόλας καταργείται από παρεμβολή φυσική και το χρησιμοποιούμε το δύο σπαθιά για τα μαζέρ. Θα τα συζητήσουμε στην ώρα τους. Είμαι σίγουρη ότι θα ανοίξω. Βλέπετε, έχω ανοίξει τα τραπέζια και πιθανό να το έχουν κάνει όλοι λάθος. Το να μην έχει πει κανείς τρία σπαθιά εκτός από αυτός που τα είπε. Αυτός που τα είπε την έκανε τη δουλειά του. Πάρα πολύ δύσκολο να συνεχιστεί. Πήρε την αγορά κύριος. Η κυρία δεν έχει σημασία ποιος το ήταν. Αυτό λοιπόν να σας μείνει με τα σπαθιά και την αγορά. Θα σας αφήσω για σήμερα. Θα σας χαιρετήσω το μεσημέρι να πούμε καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Το τουρνουά μας ισχύει το μεσημεριανό. Οπότε λέμε καλή συνέχεια και καλή μας μέρα. Και ελπίζω να μην σας ζάλισα πολύ. Τώρα που είναι ανοιχτά τα φύλλα, μπορείτε να μας δείξετε το claim? Είναι δύσκολο? Το claim πρέπει να σας το δείξω στο BBO, γιατί αυτό εδώ που κοιτάμε τώρα δεν είναι το BBO. Α, στο BBO. Ναι, πρέπει να μπω σε τουρνουά για να σας το κάνω, δυστυχώς. Αυτό, ναι, πρέπει να καθίσω σε τραπέζι και να παίζω εγώ. Είναι κάτω αριστερά, όπως είναι το τραπέζι. Μισό, μήπως μπορέσω να το δείξουμε από εδώ. Γιατί αυτό είναι διαφορετικό. Είναι όπως παίζουμε. Ένα κουμπί κάτω δεξιά είναι νομίζω δική δείξη. Τώρα μπερδεύτηκα. Κι εγώ. Δεν το έχω το μενού μπροστά. Κάτω δεξιά νομίζω είναι. Ναι, ναι, πείτε μου, ποιος είναι το κλέιμ. Ναι. Κάτω αριστερά είναι το κλέιμ. Κάτω αριστερά. Άλλο είναι από κινητό, άλλο είναι από το λογισμικό του κομπιούτερ. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μπλόκαρα και εγώ με το άλλο το πρόγραμμα. Εντάξει, δεν πειράζει, ευχαριστούμε πολύ. Θα το δω στην ώρα του τουρνουά και θα σας το πω. Οπότε καλή μέρα και καλή συνέχεια. Το πρόγραμμα των μαθημάτων πώς θα είναι? Από το Πάσχα, πότε ξεκινάμε? Θα σας πω, δεν θα κάνουμε